Ο κοινωνικός εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. 6 λεπτά έχετε, κύριε Πλεύρη. Σε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω σε αυτά που είπε ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παπουτσής, αναφορικά με τη σημερινή θέση του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Η πραγματικότητα ποια είναι? Όταν άνοιξε το θέμα για την εξεταστική της οικονομίας, αυτό που είχαμε πει τότε ως κόμμα, για να θυμίσουμε, ήταν η περίοδος Ιανουάριος-Φεβρουάριος. Η Ελλάδα δεν ξέραμε αν πτωχεύει, δεν υπήρχε μηχανισμός στήριξης, τα σπρέντ ήταν πάνω από τις 500 μονάδες και υπήρχε μια χαοτική κατάσταση. Είχαμε πει ότι εκείνη τη χρονική στιγμή δεν έπρεπε να άνοιγε εξεταστική για την οικονομία. Και τι κάναμε, κύριε Παπουτσή? Κάναμε μια μηνυτήρια αναφορά, υπέβαλε ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, για την παραποίηση στοιχείων. Έχει σχηματιστεί δικογραφία από την 8η Πτεσματοδίκη, έχει φτάσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είναι να διαβιβαστεί στη Βουλή, αν δεν έχει διαβιβαστεί από στιγμή σε στιγμή. Οπότε πήγαμε ένα βήμα παραπάνω θεσμικό και δίνουμε τη δυνατότητα στο ΠΑΣΟΚ αύριο, με το καλό που θα είναι η δικογραφία εδώ και έχει τους 30 υπογραφές, γιατί εμείς δεν τους έχουμε, να κάνουμε προκαταρκτική για το θέμα της οικονομίας. Εκείνη όμως τη χρονική στιγμή που η Ελλάδα έψαχνε χρήματα, να ξεκινούσαμε μια εξεταστική και να λέγαμε τα άπλητα της χώρας και παράλληλα να ζητούσαμε δανεικά, ήταν κάτι ανεύθυνο. Τώρα πια δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα, έχουμε μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, άρα μπορεί να ανοίξει όλο αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, δεν θα αντιμετωπίσουμε εμείς με μικροψυχία τις αλλαγές τις οποίες έχετε κάνει. Πραγματικά, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Διότι αν ακούσουμε όλο το σκεπτικό που αναλύθηκε προηγουμένως, ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα κάπως πρέπει να βρεθούν. Θα δανειστεί τώρα το κεφάλαιο το συγκεκριμένο, θα τα δώσει το κράτος, κάπου πρέπει να βρεθούν. Ή λέμε λοιπόν δεν βρίσκουμε τα χρήματα, άρα κανένας δεν παίρνει τίποτα, ή λέμε ότι νομοθετικά πάμε σε μια ρύθμιση. Σας επεσήμανε ο συνάδελφος ο κύριος Βορύδης ότι έπρεπε να μπει και η περίπτωση που δεν θα βρίσκαμε τον ανάδοχο, και πραγματικά αυτό το ρυθμίζεται. Παραμένει βέβαια το κενό, κύριε Υπουργέ, και τα 3 έτη, τα οποία τα θεωρούμε ένα πολύ μακρόχρονο διάστημα, αλλά και η απουσία ανάληψης ενός ποσοστού από το κράτος. Άκουσα την αρχική σας τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ, και μου φάνηκε ότι ήταν λίγο φιλελεύθερη, οφείλω να πω. Διότι μας εγκαλέσατε ότι και ο καταναλωτής πρέπει να κοιτά. Αυτό οφείλω να πω, δεν είναι η σοσιαλιστική προσέγγιση. Η σοσιαλιστική προσέγγιση λέει πάντα ότι το κοινωνικό κράτος οφείλει να προστατεύσει και τον καταναλωτή που δεν είναι προσεκτικός, ενώ η φιλελεύθερη αντίληψη λέει ότι ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος, αποφασίζει και κάνει τις επιλογές του. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, κύριε Υπουργέ, η ευθύνη του κράτους, και γιατί λέμε ότι πρέπει να αναλάβει ένα κομμάτι της ευθύνης που τα αναλογεί, είναι η εξής. Και υπόθηκε εδώ πέρα, υπόθηκε και από τον κύριο Τσούκαλ, υπόθηκε και από άλλους συναδέλφους. Εάν το κράτος είχε δράσει έγκαιρα, δύο πράγματα θα είχαν συμβεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε πιάσει περιουσιακά στοιχεία που φύγανε, και το άλλο, το πιο σημαντικό, έφυγαν φιλέτα συμβόλαια από την ασπίδα. Θα ήταν τελείως διαφορετική η ρύθμιση για μια ανάδοχη εταιρεία εάν υπήρχαν και τα καλά συμβόλαια και τις λέγαμε έλα να πάρεις τα καλά και θα πάρεις και κάποια που είναι προβληματικά. Ό,τι ήταν καλό, αυτό είναι μια πραγματικότητα, έχει φύγει. Και δεν θα διαφωνήσω σε αυτά που ο κύριος Παπουτσής. Πράγματι, συνάδελφοι από τον ΠΑΣΟΚ κάνανε ερωτήσεις, όπως και από άλλα κόμματα κάνανε αγώνα. Το θέμα είναι όμως εάν η κυβέρνηση δεν είχε τα απαιτούμενα αντανακλαστικά να προλάβει μια τέτοια διαδικασία. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπ' αυτήν την έννοια, επειδή μακάρι να βρεθούν ανάδοχες εταιρείες, αλλά αυτές οι ανάδοχες εταιρείες δεν έχουν πλέον το πολύ μεγάλο όφελος για να πάρουν συμβόλαια που δεν ήταν ελκυστικά τη στιγμή που έσκασε το θέμα της ασπίδος, προφανώς δυσχεραίνουν την όλη διαδικασία. Έρχεστε λοιπόν τώρα εσείς και πραγματικά δίνετε μια ελπίδα σε αυτούς τους ανθρώπους ότι εάν τυχόν δεν έχουμε ανάδοχη εταιρεία, έχουμε μια ρύθμιση με κάλυψη 70%. Δηλαδή με τις αλλαγές οποίες έχετε κάνει, κύριε Υπουργέ, θεωρούμε ότι τουλάχιστον ως προς το άρθρο 2 βρίσκεται στην κατεύθυνση που επιθυμούμε, επιφυλασσόμαστε βέβαια, αλλά είναι στην κατεύθυνση. Και αν κάνατε και τα γενναία βήματα που σας λέμε παραπάνω πέρα από αυτά στο θέμα της τριετίας και της συμμετοχής του δημοσίου, θα ήταν η απόλυτη κάλυψη στο μέτρο του εφικτού.
Εμείς ωστόσο, κύριε Υπουργέ, διαφωνούμε επί της αρχής του νομοσχεδίου, όχι μόνο για τα θέματα των φαρμάκων, που αυτά από μόνα τους θα ήταν λόγος να καταψηφίσουμε επί της αρχής του νομοσχεδίου και αδικείτε την όλη προσπάθειά σας που βάζετε σε αυτό το νομοσχέδιο τη ρύθμιση των προμηθειών, αλλά και γιατί δεν έχουμε πιστεί, παρά την τοποθέτησή σας και το γαλλικό μοντέλο που αναφέρατε, που είναι το μοναδικό μοντέλο που υπάρχει, δεν έχουμε πιστεί για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι ο ίδιος ελεγκτικός φορέας που θα ελέγχει και το τραπεζικό σύστημα και, και το ασφαλιστικό σύστημα. Αντιθέτως, κύριε Υπουργέ, όπως λειτουργήσε το θέμα, ακόμα και στην ασπίδα, θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα εντοπισμού από την αρχή, όσο ότι δεν υπήρξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά από την ελληνική πολιτεία στη συνέχεια. Δεν μας έχετε πείσει γιατί πρέπει να πάμε στον έλεγχο από τις Τράπεζες της Ελλάδος, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουμε βασική διαφορά επ' αυτού του θέματος και δεν μπορούμε επί της αρχής να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο.